Συζητάμε σήμερα την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που έφερε η κυβέρνηση, που δημοσιεύτηκε μάλλον στις 13 Οκτωβρίου του 2009, για την υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο νέο Υπουργείο, στο νέο τίτλο του Υπουργείου, με τον τίτλο Υπηρεσία Προστασίας του Πολίτη. Και δύο είναι τα θέματα. Τα θέματα είναι τα καθαρά νομικά και τα θεσμικά που νομοποιούν την κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο, και το δεύτερο είναι τα ουσιαστικά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα των τυπικών προϋποθέσεων για την χορήγηση της ετουμένης έγκρισης, εκτιμούμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορούμε να δώσουμε θετική ψήφο, υπό την έννοια ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος μπορεί να εκδοθεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να καλύψει μια επίγουσα και απρόληπτη ανάγκη, όπως ήταν η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του και σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα, από αυτή την ανάγκη, η οποία προέκυψε από την κυβερνητική πρωτοβουλία, όφιλε να εκδώσει αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου μετά από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να μπορέσει να λειτουργήσει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όπως με το ονομάστηκε. Είναι επίσης δεδομένο ότι η έκδοση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κυρία Πρόεδρε, δεν υπόκειται στο δικαστικό έλεγχο του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτής. Και επίσης, όπως είναι επίσης δεδομένο, ότι είναι πρόθεσμη η κύρωση αυτή της πράξης, γιατί καλύπτει την προθεσμία των 44 ημερών που θέτει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Από εκεί και πέρα, εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούμε ότι υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση να ζητήσει την μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Κυβέρνησης. Όμως οφείλουμε να κάνουμε ορισμένες επισημάσεις. Ορισμένες επισημάσεις, τέσσερις για την ακρίβεια. Η πρώτη έχει να κάνει με την αλλαγή στάση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το ενοποιημένο Υπουργείο Ιστορικών. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μας οι διαφορετικές εκτιμήσεις σημερινών υπουργών της κυβέρνησης, μη δε του παρόντος Υπουργού Εξορουμένου, όπου υπεραμείνονται του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών. Γιατί το τι άλλαξαν είναι προφανώς μια προσπάθεια να καλύψουν θέσεις κυβερνητικές από βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν σε εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Άρα έχουμε μια πρώτη αλλαγή θέσης, η οποία οφείλει να επισημανθεί. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω είναι ότι και στην Επιτροπή ελέγχθη αυτό, αλλά και σήμερα ακούσαμε από την πλευρά του καλού συναδέλφου της πλειοψηφίας και εισηγητού, του κ. Καρύδη, να πολεμάει το νόμο 3649 του 2008. Όμως θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι καταρρετή δήλωση του αρμοδίου υπουργού ότι ο νόμος αυτός, στην Επιτροπή την οποία συζητήσαμε, ότι ο νόμος αυτός δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα, εκ των πραγμάτων, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Ότι όλη αυτή η αρνητική στάση της σημερινής συμπολίτευσης και τότε αντιπολίτευσης, που ήταν μια στάση όχι σ' όλα, σήμερα δεν ισχύει. Και ήθελα να κάνω μια άλλη παρατήρηση σε ό,τι αφορά την επιχειρηματολογία υπαγωγής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στον Πρωθυπουργό της χώρας. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Και υπ' αυτή την έννοια στηρίζουμε και ψηφίζουμε την πρωτοβουλία σας αυτή για την κύρωση. Και ο λόγος αυτός είναι ότι αν είναι πρακτικά δυνατόν ένας Πρωθυπουργός να μπορεί να έχει μια τέτοια οργανωμένη διοικητική υπηρεσία, να εποπτεύει ένα τέτοιο οργανισμό όπως είναι σήμερα η ΕΕΠ. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Σε καμιά περίπτωση και θαρώ ότι ο κίνδυνος ο οποίος θα μεσολαβούσε θα ήταν ο εξής. Ότι ανεύθυνοι πολιτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία πολιτική ευθύνη στην τελική ανάλυση, αναγόμενοι μόνο στο πρόσωπο που τους διορίζει, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα διαχειρίζονται τη διοίκηση, την εποπτεία και την καθοδήγηση μιας τέτοιας δημόσιας υπηρεσίας. Πιστεύω ότι σε ένα σύγχρονο ευνομούμενο κράτος, οι αρμόδιοι υπουργοί είναι σε θέση να διαφυλάξουν την υλοποίηση της αποστολής ενός τέτοιου οργανισμού, που είναι πολύτιμος για τη σημερινή λειτουργία οποιασδήποτε ευνομούμενης πολιτείας. Απ' την άλλη μεριά, θα εξέλιπε, αν θέλετε, και ο έλεγχος, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας, αν υπήγετο ο καθημερινός, αυτός ο πιο εύχριστος κοινοβουλευτικός έλεγχος, αν υπήγετο σε ένα υπουργό. Έχετε να κάνετε πάρα πολλά και η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη.
και δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορέσετε να αποσυνδέσετε την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από δύο παράλληλες κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία και όπως είναι η ΕΕΠ. Νομίζω ότι η σύγχυση των αρμοδιοτήτων αυτών μόνο κακό μπορεί να φέρει στην ούτως ή άλλως σοβαρή υπόθεση την οποία έχετε αντιμετωπίσει. Κύριε Υπουργέ, δεν αμφισβητήσαμε η Νέα Δημοκρατία, πρόσφατα το πανέλαβε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, κ. Τζαβάρας, την πολιτική σας νομιμοποίηση να αλλάξετε τα Υπουργεία, την αρμοδιότητα της ΕΕΠ να την πάτε στο νέο Υπουργείο. Όμως από το σημείο αυτό, αγαπητέ κύριε εκπρόσωπε, μέχρι το σημείο να μας λέτε ότι είναι συνεπής αυτή η στάση, σας απέχει πάρα πολύ μακριά. Γιατί θα σας θυμίσουμε αυτό που είπαμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, ότι ακόμα έχουν στα αυτιά μας οι δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη κατά διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου, αλλά και αργότερα, και κατά την ψήφιση του νόμου, όπου υπεραμείνετο υπέρ του ενιαίου Υπουργείου. Θα πρέπει να αποφασίσετε. Θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε. Ναι, είπα τη σωστή επιλογή. Εγώ οφείλω να επισημάνω λοιπόν ότι ο αξιότιμος κύριος Υπουργός υπεραμείνεται μέχρι πρότινος του ενιαίου Υπουργείου. Και εγώ οφείλω να επισημάνω αυτή ότι σας έδωσα το λόγο από τη θέση σας, γιατί κάνετε ωραίο πλάνο σήμερα, αλλά δεν κάνουμε διάλογο. Παράκληση θερμή για να τελειώσουμε. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, με αφορμή την παρατήρηση του εκλεκτού συναδέλφου από το λαό ότι περάσαμε την κόκκινη γραμμή της συνένεσης. Εμείς δεν συνενέσαμε σε καμία πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, μάλιστα. Συμφωνήσαμε μόνον στην αυτονόητη, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Τζαβάρας, αναγνώριση της πολιτικής νομοποίησης να αλλάξουν το Υπουργείο. Και τους κρίνουμε κατ' ουσίαν. Και συμβαίνει και κάτι άλλο, και αναφέρουμε στους εκλεκτούς συναδέλφους από την πλευρά του λαό, ότι στην ουσία δήλωσε ο κύριος Υπουργός και στην Επιτροπή και εδώ ότι θεωρώ πολύ καλό το νόμο μας. Άρα δεν προσχωρούμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έρχεται να στηρίξει την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 3649 του 2008, όπου δεν τον ψήφισαν τώρα και τώρα τον στηρίζουν. Περί αυτού πρόκειται. Πού βλέπετε τις κόκκινες γραμμές της συνένεσης που ακούστηκαν νωρίτερα? Και θα έλεγα και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ότι εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι τα χειροκροτήματα και η αρνητική στάση των βουλευτών της συμπολίτευσης απέναντι σε αυτή την πρόταση νόμου για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Αντιπολίτευση κυβέρνηση κάνουνε, κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα εγώ. Και ο Σαμυρίδης. Λαύρος ήταν εναντίον της πράξης αυτής. Δεν τον θέλουν. Ο Υπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον νόμο αυτό. Άρα τον θεωρεί πάρα πολύ καλό. Και έρχονται εδώ οι βουλευτές σας, γιατί είναι θέμα αυτή τη στιγμή. Και καταχειραυνούν τον νόμο. Ο κ. Σαμυρίδης και άλλοι. Και χειροκροτήθηκε μάλιστα για την αγόρευσή του. Μήπως συμβαίνει κάτι που δεν το γνωρίζετε μέσα στην κυριολεκτική ομάδα, κύριε Υφυπουργέ? Οφείλετε να πάρετε κάποια θέση σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, και κλείνω με αυτό, κύριε Υφυπουργέ, ότι για εμάς είναι άλλο το θέμα. Και μεγάλα ερωτήματα έχουμε σε ό,τι αφορά την αύξηση εγκληματικότητας και μεγάλα ερωτήματα έχουμε προς την πλευρά σας για κάποιες περίεργες θεωρίες τις οποίες αναπτύσσονται εσχάτως από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για αφύλακτες πόλεις σε αντιστάθμιση κάποιων στρατοκρατούμενων πόλεων. Διαλέξτε, θέλετε να κάνετε. Αφύλακτες πόλεις δεν υπάρχουν. Ή εφαρμόζεται. Ο κ. Υπουργός τα λέγει, δεν τα έλεγα εγώ. Ή επίσης για κάποιες προτεραιότητες οι οποίες βάζεται μεταξύ δύο ενόμων αγαθών, όπως είναι η ελευθερία και η ασφάλεια. Για μας είναι ταυτόσιμες. Είναι η δίωξη του αυτονομίσματος. Εσείς επιλέγετε να προτάσετε την ελευθερία που και εμείς τη θέλουμε σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα έναντι της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Και δεν φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό. Και κάτι άλλο, εμείς τα έχουμε ταυτόσιμα αυτά. Και τρίτον, πάρτε καμία θέση κάποια στιγμή για την αποτρεπτική και την κατασταλτική δύναμη των Καμερών. Γιατί τελικά με ωραίες φράσεις και φιολογήματα πολιτικά δεν γίνεται πολιτική. Αυτά, και επιμένουμε στη στάση την οποία πήραμε νωρίτερα και όπως εκφράστη και από τον εκπρόσωπο και από μένα, ότι τελικά εμείς θα το ψηφίσουμε αυτή την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, γιατί πιστεύουμε ότι έχει το δικαίωμα να το πράξει. Επί της ουσίας όμως διαφωνούμε ριζικά μαζί σας.